Καλησπέρα κύριε Βασιλιάδη. Καλησπέρα. Τα θέματα του ελληνικού αθλητισμού είναι πολλά και καυτά. Σας ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα που μιλάτε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω από το ποδόσφαιρο. Η Super League μόλις πριν λίγο όρισε για την ερχόμενη Τετάρτη την κρίσιμη συνεδρίασή της με θέμα τη διάρθρωση και την οργάνωση των πρωταθλημάτων της. Προσδοκάτε κύριε Βασιλιάδη πως τελικά η πρότασή σας με στόχο την οικονομική σταθερότητα και βιωσιμότητα για μία πενταετία θα ληφθεί εν τέλει υπόψη, θα υιοθετηθεί από τους υπεύθυνους? Κοιτάξτε, νομίζω ότι η πρότασή μας είναι μια πρόταση προοπτικής για το ελληνικό ποδόσφαιρο και δημιουργίας ενός σταθερού πλαισίου, ενός ασφαλούς λιμανιού, θα μου επιτρέψετε να πω, για 24 ομάδες, για δύο επαγγελματικές κατηγορίες, μέσα σε ένα πλαίσιο αυστηρών κανόνων, μέσα σε ένα πλαίσιο σοβαρών κινήτρων, για να δημιουργήσουμε ξανά, να επανεκκινήσουμε το ποδοσφαιρικό προϊόν. Θέλω να πιστεύω ότι η Λίγκα θα δείξει την δέουσα σοβαρότητα και στο τέλος θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση ούτως ώστε να καταφέρουμε να ξαναστήσουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο στα πόδια του. Η οικονομική σταθερότητα και βιωσιμότητα είναι ένα σκέλος. Η βία όμως, ειδικά στα γήπεδα ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, είναι ένα θέμα που δυστυχώς ποτέ καμία κυβέρνηση, κύριε Βασιλιάδη, δεν έχει καταφέρει να λύσει. Και μόλις χθες προαναγγείλατε στη Βουλή τροπολογία που θα κατατεθεί μάλιστα εντός των επόμενων ημερών και θα προβλέπει την απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα όσων συλλαμβάνονται και τους ασκείται ποινική δίωξη για έκτροπα. Σε τι αποσκοπεί αυτό το μέτρο? Προσέξτε, οι κινήσεις που έχουμε κάνει για το θέμα της βίας είναι πολλές και σε πολλά επίπεδα. Ήδη εδώ και 7 μήνες μαζί με την UEFA και το Συμβούλιο της Ευρώπης και τους αρμόδιους εισαγγελικούς και αστυνομικούς φορείς της χώρας δουλεύουμε ένα σχέδιο ούτως ώστε να φέρουμε ένα καινούργιο πλαίσιο το οποίο θα είναι λειτουργικό και θα έχει περισσότερα αποτελέσματα. Την ίδια στιγμή έχουμε πάρει απόφαση να βγει η αστυνομία από τους αγωνιστικούς χώρους και να έχουν οι ΠΑΕ την ευθύνη για την φύλαξη των γηπέδων. Και η αστυνομία να έχει το ρόλο της έξω από το γήπεδο ή αν χρειαστεί σε άσχημες συνθήκες παρέμβασης εντός αλλά κάτω από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Προσπαθούμε να αναμορφώσουμε το συνολικό πλαίσιο. Δεν θέλω να βλέπω τη βία αποκομμένη από το συνολικό, τα συνολικά κοινωνικά προβλήματα. Η βία δεν είναι ένα καθαρά αθλητικό φαινόμενο. Απλά στον αθλητισμό, στον οπαδισμό, στους οργανωμένους φιλάθλους έχει ένα πιο εύκολο περιθώριο δραστηριοποίησης και έκφρασης. Η νομοθετική πρωτοβουλία που θα πάρουμε άμεσα αφορά, όπως πολύ καλά είπατε, την απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους από την άσκηση της ποινικής δίωξης όποιου συλλαμβάνεται και ασκείται εναντίον του ποινική δίωξη. Και η διαφορά σχέση με το παρελθόν είναι ότι δεν είναι δυνητικό, δεν είναι στην ευχέρεια του δικαστικού λειτουργού να θέσει αυτό το περιοριστικό όρο, αυτό το περιοριστικό μέτρο, είναι υποχρέωσή του. Δεν πιστεύουμε στο ιδιώνυμο, δεν πιστεύουμε ότι βάζοντας φυλακή έναν 16, 17, 18 θα το συνετήσουμε, θα το κάνουμε καλύτερο άνθρωπο. Πιστεύουμε ότι στερώντας του για ένα χρονικό διάστημα την αγαπημένη του συνήθεια, που την ασκεί στρεβλά, θα το δεχτώ την ασκεί στρεβλά, θα τον σοφρονίσουμε και θα επανέλθει σε μια κατάσταση διαφορετική στην κατάσταση που θέλουμε, στην κατάσταση ενός φιλάθλου που σέβεται τους κανόνες και πηγαίνει στο γήπεδο με ηρεμία, ησυχία και τάξη. Δεν λέμε ότι έχω μαγικές λύσεις, δεν καμώνομαι ότι έχω τις λύσεις για τα πάντα ή ότι αυτό που αποφασίζω είναι το ορθότερο. Νομίζω ότι είναι ένα ορθολογικό μέτρο και αυτό που έχει ανάγκη αυτή η χώρα είναι ορθολογικά μέτρα και κυρίως συνένεση και σοβαρή ανάλυση και συνομιλία μεταξύ και του πολιτικού κόσμου αλλά και του ίδιου του ποδοσφαίρου. Αυτό μας λείπει, αυτό προσπαθούμε να κατακτήσουμε. Ναι, ουσιαστικά όπως καταλαβαίνουμε είναι ένα μέτρο που στερεί σε έναν νέο αυτό που αγαπά
Και καταθέτω, γιατί δημοσιογράφοι είμαστε, κύριε Βασιλιάδη, μιλάμε με τις ομάδες, με εκπροσώπους, πως οι διοικήσεις προβληματίζονται ότι οι χούλιγκανς έχουν ξεφύγει πια από τον έλεγχο τον δικό τους, αλλά ακόμη και από τον έλεγχο των επικεφαλής των οργανωμένων. Δεν ξέρω, έχετε συζητήσει, το γνωρίζετε αυτό? Το έχω ακούσει. Ας ξεκινήσουμε από το να μην τους δίνουν εισιτήρια και όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Μάλιστα. Θα πω όμως και κάτι άλλο. Να μην κατηγορούμε μόνο την κακή μας τη μοίρα. Εγώ καταλαβαίνω, κατανοώ και όντως πολλές φορές μπορεί να ισχύει αυτό που λένε οι ΠΑΕ. Αλλά και οι ΠΑΕ τι κάνουν γι' αυτό? Και πολλές φορές ομνύοντας πάνω στον υπέροχο λαό, κάνουν πολύ μεγάλα λάθη, τα οποία τα βρίσκουν μπροστά τους και οι ίδιες. Άρα λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, θέλει συνεργασία όλων και σκληρές αποφάσεις από όλους. Έτσι ακριβώς, γιατί αυτό ζητάει νομίζω και ο μέσος Έλληνας, συνεργασία από όλους τους φορείς, αλλά τελικά δεν τη βλέπουμε ποτέ. Τελικά κανείς δεν ξέρει πού να ρίξει τις ευθύνες. Φταίει η πολιτεία, φταίνε οι ΠΑΕ, φταίει η αστυνομία, φταίει η δικαιοσύνη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο προσπαθούμε να συνδιαλύνουμε το πλαίσιο, ο καθένας να έχει συγκεκριμένο περιθώριο ευθύνης και κυρίως αυτό που προσπαθούμε είναι να μην πολιτικοποιούμε το ποδόσφαιρο. Που αυτό η κυβέρνηση το προσπαθεί. Φοβάμαι ότι πολλές φορές οι ποδοσφαιρικοί παράγοντες δεν το προσπαθούν. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει νόημα να ρίξουμε λάδι στη φωτιά. Αυτή τη στιγμή πρέπει να βρούμε λύσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να αναδιαρθρώσουμε, να αλλάξουμε τη ρότα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το έχει ανάγκη και το ποδόσφαιρο, το έχει ανάγκη και η κοινωνία, το έχει ανάγκη και η οικονομία, για να είμαστε ειλικρινείς. Και σε όσους ισχυρίζονται, και είναι πολλοί αυτοί, πως υπάρχουν νόμοι αλλά δεν εφαρμόζονται, τι απαντάτε? Υπάρχουν νόμοι οι οποίοι είναι δύσκολο να εφαρμοστούν, γιατί πρακτικά μπορεί να είναι πολύ όμορφο στα χαρτιά, αλλά πρακτικά υπάρχει δυσκολία εφαρμογής. Υπάρχει πολυνομία και αντινομία. Εμείς αυτό το καθεστώς θέλουμε να ξεδιαλύνουμε. Το λέμε, το παραδεχόμαστε, το εντοπίζουμε. Και κυρίως δεν είναι μόνο ότι αν θέλουν να εφαρμοστούν, είναι αν, και αυτό είναι μόνο από την πλευρά της πολιτείας, είναι από το σύνολο των εμπλεκομένων αν θέλουμε να εφαρμοστούν οι νόμοι. Σας θυμίζω ότι τις περισσότερες φορές μετά από μια σύλληψη ενός οπαδού οι ΠΑΕ είναι αυτές που ορίζουν το νομικό του επιτελείο και κάνουν τα πάντα ούτως ώστε να μην υπάρξει τιμωρία. Επομένως, ας μην ρίχνουμε τα πάντα στην πλάτη του κράτους και την ευθύνη πάντα απέναντι στην πολιτεία. Έχει η πολιτεία ευθύνες. Εγώ ποτέ δεν θα κρυφτώ πίσω από τα δάχτυλό μου και ποτέ δεν θα φορτώσω ευθύνες της πολιτείας αλλού. Αλλά εάν θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα, οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς για να βρούμε και τις αρμόζουσες λύσεις. Μάλιστα. Αναφερθήκατε χθες στη Βουλή σε μία προγραμματισμένη για τις 12 Ιουλίου σύσκεψη στο Υπουργείο με την αρρωγή της UEFA και των αρμοδίων δικαστικών αρχών. Είναι αυτό με το οποίο προλογίσατε ουσιαστικά αυτή τη συνέντευξη? Ακριβώς. Έχουμε ξεκινήσει μία συνεργασία με την UEFA, με τους επικεφαλείς ασφαλείας της UEFA, με το Συμβούλιο της Ευρώπης, με τους επικεφαλείς ελληνικής αστυνομίας και τους αθλητικούς εγγελείς, ώστε όχι υπεφωτισμένη η πολιτική ηγεσία. Η άποψή μου είναι ότι αυτά τα χρόνια έχουν περάσει. Οι ειδικοί να ορίσουν ένα πλάνο το οποίο θα νομοθετήσουμε εμείς, ένα πλάνο που θα είναι υλοποιήσιμο, δεν θα είναι σκληρό στα λόγια αλλά ανεφάρμοστο στην πράξη, θα είναι τόσο σκληρό όσο χρειάζεται και το κύριο χαρακτηριστικό του θα είναι να μπορεί να είναι εφαρμόσιμο, ορθολογικό για να έχει αποτελέσματα. Για τον λόγο αυτό καλέσαμε τους ειδικούς και θα ήθελα εδώ πέρα να εξάρω την βοήθεια της UEFA, η οποία έρχεται αφιλοκερδώς με τους τεχνικούς συμβούλους σε κορυφαίο επίπεδο και έχουμε κάνει μια εξαιρετική δουλειά και εξαιρετική συνεργασία για να μπορέσουμε να γυρίσουμε τη σελίδα. Σας βρίσκουμε σήμερα στην Πάτρα, έχοντας μόλις ανακοινώσει την άμεση έναρξη των έργων διαμόρφωσης για την διοργάνωση των παράκτηων μεσογειακών αγώνων του 2019. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας, κύριε Βασιλιάδη? Προσέξτε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, διεκδικήσαμε και πήραμε τη διοργάνωση πριν από 6 μήνες. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πιο άχαρη φάση της εξέλιξης και της πορείας των αγώνων, στη φάση που πολλά γίνονται και λίγα φαίνονται. Η φάση της εκπόνησης των μελετών, η φάση της εκπόνησης του στρατηγικού πλάνου. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα και με την ολοκλήρωση των μελετών και με την έναρξη των εργασιών στο παλιό γυμναστήριο της Αγιάς, στο πονεμένο κολυμπητήριο της Αγιάς, που είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, ιστορία ντροπής για τον ελληνικό αθλητισμό, για την ελληνική πολιτεία, για την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Βεβαίως και ο Γενικός Γραμματέας έχει καταθέσει καταγγελίες. Βέβαια, και που κάποιοι θέλουν να τις ξεχάσουμε, γιατί οι ευθύνες που φτάσαμε εδώ πέρα έχουν ονοματεπώνυμο. Εγώ δεν συνηθίζω να το κάνω αυτό, αλλά δεν ανέχομαι να μου κουνάνε και το δάχτυλο. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση έχουμε μπει σε μια συντελική ευθεία. Για μας το μεγάλο στοίχημα των παράκτιων μεσογειακών αγώνων, των μεσογειακών αγώνων που ξαναβάζουν την Ελλάδα στο παιχνίδι μέσα από την Πάτρα, είναι να δείξουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε το μοντέλο δημιουργίας αθλητικών διοργανώσεων. Αθλητικές διοργανώσεις οι οποίες δεν θα είναι κοστοβόρες, αθλητικές διοργανώσεις και μεγάλα events τα οποία θα εντάσσονται σε ένα συνολικότερο σχεδιασμό για να δημιουργήσουμε όχι μόνο αθλητικούς αλλά και οικονομικούς πόλους. Και στην Πάτρα συγκεκριμένα ένα πείραμα για να φτιάξουμε ένα hub, ένα σταθμό αθλητικού τουρισμού. Να εκμεταλλευτούμε τις ιδιαιτερότητες περιοχής και να καταστήσουμε την Πάτρα, την Ελλάδα, έναν αθλητικό τουριστικό προορισμό για τα αθλήματα παραλίας. Είναι ένα μεγάλο πείραμα, πρέπει να μπει μέσα όλη η κοινωνία, το έχει αγκαλιάσει η κοινωνία, έχουμε βάλει μέσα όλους τους φορείς. Δεν κοιτάζουμε ούτε ψάχνουμε κομματικές ταμπέλες, πρέπει να είναι όλοι οικονομικοί, κοινωνικοί και αθλητικοί παράγοντες, οικογένεια της πόλης. Είναι ένα μεγάλο πείραμα για να δείξουμε και σαν χώρα ότι μάθαμε από τα λάθη και να δείξουμε ότι μπορούμε με άλλη φιλοσοφία να προχωρήσουμε μπροστά. Με άλλη φιλοσοφία να ξανακάνουμε τούτη εδώ τη χώρα μια κανονική χώρα, τούτη εδώ τη χώρα μια χώρα αξιοπρέπειας, μια χώρα που δεν τρέπεσαι να ζεις, που μπορείς να ζεις και σου δίνει και δυνατότητες και ευκαιρίες. Ουσιαστικά η ανάληψη των μεσογειακών αγώνων των παράκτιων αποτελεί υλοποίηση της δέσμευσής σας για σταδιακή ανάληψη αθλητικών διοργανώσεων από την Ελλάδα της κρίσης με σχέδιο οργανωμένο και αν ξέρω καλά και η Αθήνα θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων του Handball το 2021. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στοχευμένες δράσεις, κοστολογημένες, που να μην μας ανοίγουν μαύρες τρύπες, που να είναι ελεγχόμενες και που να έχουν συγκεκριμένη και αθλητική αλλά και οικονομική και τουριστική στόχευση. Να θυμίζω το 19 δεν έχουμε μόνο τους παράκτιους αγώνες, τους μεσογειακούς αγώνες στην Πάτρα. Έχουμε για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια μια μεγάλη διοργάνωση στα Γιάννενα, στην Τρίτη των Ιωαννίνων, στο ποπηλατικό κέντρο, το οποίο είχε φεθεί στη μοίρα του, είχε δοθεί στο ΤΑΙΠΕΔ, είχε χαθεί από τον αθλητικό χάρτη της χώρας και το ξανανοίγουμε, έχει ξανανοίξει ήδη. Έχει γίνει σιγά σιγά πυρήνας αθλητικού τουρισμού, έρχονται ξένες ομάδες να προπονηθούν στην ομορφότερη πίστα της Ευρώπης και εμείς την ανοίγουμε για να κάνουμε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων. Με προσεκτικά βήματα, χωρίς να πλώνουμε τα ποδάρια μας πέρα από την κουβέρτα και χωρίς να μπερδεύουμε το πόδι μας με τη σκιά μας, ξαναβάζουμε τη χώρα στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη και δημιουργούμε όχι μόνο αθλητικά αλλά και οικονομικά events. Βάζουμε την αθλητική οικονομία, την αθλητική τουριστική οικονομία μέσα στο κέντρο της αναπτυξιακής πορείας της χώρας. Είναι λοιπόν τα Γιάννενα, είναι και άλλα πιο συμβολικά γεγονότα. Θα θέσουμε υποψηφιότητα για να πάρουμε το 19 το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Αστέγων για να δώσουμε και πολλά μηνύματα προς όλη την κοινωνία και να δείξουμε ότι πάλι είμαστε δίπλα σε όλες τις επαθείς ομάδες και ότι η Ελλάδα στέκεται ξανά στα πόδια της. Είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων του Handball και άλλες πολλές διοργανώσεις θα διεκδικήσουμε τα πάντα, αλλά με χρηστή οικονομική διαχείριση και χωρίς ποτέ να ξαναπλώσουμε, να ξανασηκωθούμε πέρα από το πόδι μας. Συνετή οικονομική διαχείριση, στο βαθμό που μπορούμε και κάθε μέρα, κάθε χρόνο θα χτίζουμε πάνω στις διοργανώσεις αυτές για να πάμε ακόμα ψηλότερα. Το ΠΕΑΚ Ιωαννίνων είναι και το πρώτο αθλητικό κέντρο που ανήκει βέβαια στη ΓΟΥΓΟΥΑ και αναβαθμίστηκε ενεργειακά. Το κάνατε αυτό εσείς, μιας και το αναφέρατε. Ποιους άλλους αθλητικούς χώρους, γιατί γνωρίζω ότι έχετε πραγματικά κάνει πολύ μεγάλο έργο στην περιφέρεια, σε βελτιωτικά έργα, σε διάφορα γήπεδα. Τι άλλο να περιμένουν οι Έλληνες πολίτες, ποια άλλα έργα έχετε βάλει? Έτσι. Προσπαθούμε να πρωτοπορούμε σε αυτό. Στην ΑΠΑΚΤΟ που ήμουν προχθές για να επιβλέψω τις εργασίες για το ένα φωτοβολταϊκό σύστημα που βάζουμε στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο, στο Παχαραλάμπιο, ούτως ώστε να το καταστήσουμε και ενεργειακά αυτόνομο, αλλά να του δώσουμε και ένα έσοδο.
όλες τις αθλητικές μας υποδομές που θα μας εξυγχρονίσουμε. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι απλό. Για χρόνια έχουν αυτή τη μοίρα τους, τα προβλήματα είναι μεγάλα, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, αλλά συνεχώς προσπαθούμε να φτιάχνουμε καινούργια προγράμματα. Σας θυμίζω ότι ο αθλητισμός δεν είχε συμπεριληφθεί στο σχεδιασμό του ΕΣΠΑ. Δεν υπάρχουν δράσεις ΕΣΠΑ για τον αθλητισμό. Και η εξαιρετική συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και τον Αλέξη Χαρίτση είναι αυτή η οποία μας δίνει δυνατότητα και δημιουργούμε νέα προγράμματα. Αυξάνουμε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το έχουμε αυξήσει κατά 100% και το επόμενο διάστημα θα το αυξήσουμε ακόμα περισσότερο. Και θα φτιάξουμε και νέα προγράμματα. Νέα προγράμματα για τις δημόσιες και δημοτικές αθλητικές υποδομές, αλλά και για τις ιδιωτικές που αφορούν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία για να σταματήσει αυτό το έσχος, το νομοθετημένο, η νομοθετημένη υποχρέωση για πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και οι συνεχείς παρατάσεις που δυστυχώς και εγώ το ομολογώ. Έδωσα γιατί δεν υπάρχουν αυτές οι υποδομές. Ειδικό πρόγραμμα για αυτό, ειδικό πρόγραμμα για εξοπλισμό των εγκαταστάσεων. Ξαναπατάμε στα πόδια μας και χωρίς να σπαταλάμε χρήματα, κάνουμε ουσιαστικές παρεμβάσεις ώστε να παρέχουμε στους Έλληνες πολίτες αξιοπρεπείς συνθήκες άθλησης. Ανοίγουμε τις εγκαταστάσεις μας στον κόσμο, ώστε να μπορέσουν όλοι να έχουν πρόσβαση στο αγαθό του αθλητισμού. Έχω μία πληροφορία ότι μέσα στον προγραμματισμό σας είναι και έργα στο γήπεδο Στίβου της Σύρου και από όσο γνωρίζω θα ταξιδέψετε για δεύτερη διαδοχική φορά στο πασίγνωστο πλέον τουρνουά 3-on-3 που διοργανώνει ο Γιώργος Πρίντεζης. Και τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και θα ήθελα να το τονίσουμε αυτό γιατί προσπαθούμε να ανοίξουμε την αγκαλιά της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σε όλα αυτά τα μεγάλα event τα οποία φέρνουν μεγάλους αθλητές κοντά στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, στο σύνολο του ελληνικού λαού και δημιουργούν και έτσι μια και αθλητική αλλά και τουριστική ροή. Και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είναι παρούσα σε όλη την επικράτεια και με τα τουρνουά που η ίδια μαζί ας πούμε με τον ΨΑΚ διοργανώνει ανά την επικράτεια με την αρρωγή όλων των Ελλήνων μπασκετμπολιστών οι οποίοι αφήνουν τις διακοπές τους και έρχονται και δουλεύουν για το κοινωνικό σύνολο και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, πάρα πολύ σπουδαίο και πραγματικά στη Σύρο η μοναδική πλέον πρωτεύουσα νομού η οποία δεν είχε στιβική εγκατάσταση, δεν είχε ταρτάν, κάνουμε και εκεί παρέμβαση, αποκινούμε το Δήμο στην μοναδική έκταση που υπάρχει εκεί πέρα, ένα προπονητήριο Στίβου, ένα αίτημα της τοπικής κοινωνίας δεκαετιών, αυτή τη στιγμή ετοιμαζόμαστε, έχουμε μπει στη τελική ευθεία για να γίνει πράξη. Και είναι μία μόνο από τις πολλές παρεμβάσεις που κάνουμε την επικράτεια. Ξέρετε, επειδή σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχουν παιδιά και αποπαίδια και δεν υπάρχουν καλές περιφέρειες ή κακές περιφέρειες, εμείς προσπαθούμε να ισοκατανείμουμε τα κονδύλια του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε όλη την επικράτεια. Να νιώσουν όλοι οι Έλληνες πολίτες με τα μικρά μέσα που έχουμε ακόμα, που αυξάνονται μεν κάθε χρόνο. Πηγαίνουν καλύτερα τα πράγματα, αλλά ακόμα είναι μικρά. Θέλουμε πολύ περισσότερα. Να νιώθουν όμως ότι δεν είναι ξεχασμένοι από την κεντρική κυβέρνηση. Και τούτη εδώ η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων και όλης της Ελλάδας. Και γι' αυτό μας βλέπουν όλοι οι συμπολίτες μας παντού, από τις μεγάλες πόλεις μέχρι τα μικρά χωριά, να κάνουμε όσες παρεμβάσεις μπορούμε. Και νομίζω μία ελπίδα έτσι εν ώψη 2019 είναι και η αύξηση κατά 3 εκατομμύρια ευρώ του κονδυλίου, έτσι δεν είναι, που θα μπορέσετε να διοχετεύσετε σε ομοσπονδίες. Η καταρχήν αύξηση κατά 15% ή 3 εκατομμύρια ευρώ, προσέξτε, κάθε χρόνο έχουμε αύξηση. Και η καταρχήν αύξηση που ανακοινώνω κάθε χρόνο, όπως και πέρσι τον προϋπολογισμό, είναι μικρότερη από την τελική αύξηση. Γιατί και φέτος τα καταφέρουμε, γιατί πάμε καλά, γιατί αντέχουμε, γιατί γίνεται χρηστή διαχείριση να δώσουμε και άλλα χρήματα στο ελληνικό αθλητισμό. Όχι πολλά, όχι όσα χρειάζονται ακόμα, αλλά με μια σταθερότητα να δημιουργήσουμε ξανά συνθήκες ομαλότητας. Του χρόνου λοιπόν θα είναι μια καλύτερη χρονιά και θα είναι η καλύτερη μέχρι την επόμενη. Μιας και αναφερόμαστε σε ομοσπονδίες, μία από τις προεκλογικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να προχωρήσει σε μέτρα θεσμικά για τον εκδημοκρατισμό του αθλητισμού. Πέρα δηλαδή από τον έλεγχο για τη χρηστή διοίκηση και διαφάνεια στα οικονομικά των ομοσπονδιών. Κύριε Βασιλιάδη, αναφέρομαι βέβαια στο όριο 2 θητιών στις διοικήσεις των ομοσπονδιών. Εσείς σκοπεύετε να προχωρήσετε σε αυτές τις αλλαγές? Είμαστε στην τελική ευθεία για το σύνολο των αλλαγών, αλλά ήδη από τον ένα μήνα εθνικό νομοσχέδιο που έχω καταθέσει και λογικά
ουσιαστικά μέσα στη διάρκεια των θερινών τμήματων. Δεν ξέρω αν θα είναι τον Αύγουστο ή θα είναι τον Σεπτέμβρη. Και αφορά την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο υπάρχουν και διατάξεις που αφορούν όχι τον εκδημοκρατισμό, αλλά τον έλεγχο των ομοσπονδιών, περνώντας, δημιουργώντας την κλίδα ασφαλείας και περνώντας τον έλεγχο στη Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, ούτως ώστε να μπορούμε να είμαστε σίγουροι και για το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου, το οποίο δίνουμε ως επιχορήγηση. Είμαστε μπροστά σε μεγάλες αλλαγές, είμαστε έτοιμοι να νομοθετήσουμε. Αυτά τα 3 χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλά. Έχουμε ακόμα περισσότερα να κάνουμε, αλλά και την επόμενη δεκαετία θα συνεχίσουμε σε αυτό το ρυθμό, με την ίδια ένταση, να προσπαθούμε να κάνουμε και το αθλητικό νομικό πλαίσιο αντάξιο μιας ευρωπαϊκής κανονικής χώρας. Και τώρα, γιατί ξέρω σας έχω κουράσει, αλλά να περάσω έτσι εντάχει σε κάποια θέματα που αφορούν πολύ τους Έλληνες φιλάθλους και βέβαια αφορούν τις μεγάλες ομάδες. Πρώτα απ' όλα Παναθηναϊκός. Πριν από μισή ώρα έγινε επισήμως η αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου κατά 20 εκατομμύρια ευρώ που κατέθεσε ο κύριος Αλαφούζος στη ΜΠΑΕ Παναθηναϊκός. Πολλά ακούγονται, Παϊρός, Βοτανικός, έτσι. Τι φτάνει στα δικά σας αυτιά? Ο Παναθηναϊκός πρώτα απ' όλα θα αγωνιστεί τελικά στο Βοτανικό? Και εγώ ακούω διάφορα. Είναι πραγματικά μεγάλη αγωνία για την τύχη του Παναθηναϊκού. Ένα μεγάλο και ιστορικό σωματείο. Ελπίζουμε να βρει το δρόμο του. Εμείς είμαστε εδώ θεσμικά να βοηθήσουμε στο βαθμό που μπορούμε, σε όποια λύση μπορούμε να βοηθήσουμε. Χωρίς να παραβιάζουμε βέβαια την εθνική νομοθεσία και σεβόμενοι απολύτως και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου. Άρα λοιπόν είμαστε δίπλα αρρωγή σε ό,τι μας ζητηθεί, αλλά ως ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, ως ανώνυμη εταιρεία στο τέλος της ημέρας, μάλλον οι μέτοχοι θα πρέπει να λύσουν το αρχικό πρόβλημα και εμείς να φτούμε ως αρρωγή στο βαθμό που μας επιτρέπεται και μπορούμε, και είναι και προς όφελος δημοσίου συμφέροντος. Και ως προς το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ακόμα είναι τελικά νωρίς να ξέρουμε τι θα γίνει? Νομίζω είναι νωρίς αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός έχει μεγαλύτερα προβλήματα από το να ασχοληθούμε με το γηπεδικό και δεν είναι καλό να παίζουμε και με τις στεναχώρια και με τις ανάγκες και με το άγχος και των εκατομμυρίων των φίλων του. Βλέπουμε τις εξελίξεις, περιμένουμε και είμαστε εδώ να παράσουμε ό,τι βοήθεια μας παράσουμε στο πλαίσιο που σας εξήγησα όμως. Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, κύριε Βασιλιάδη, ανήκει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με πολύ μικρό, κατά τη δική μου άποψη, αντίτιμο. Η κυβέρνηση το παραχωρεί στην ΚΑΕ Ολυμπιακός εδώ και πολλά χρόνια και τελευταία έχουμε μία πληροφορία ότι οι αδερφοί Αγγελόπουλοι τα έχουν βρει σε όλα με τον κύριο Λάτσι και θα χτίσουν γήπεδο στο Ελληνικό. Αν αυτό ισχύει, τι θα γίνει με το ΣΕΦ? Λοιπόν, καταρχήν να διαφωνήσω με το μικρό αντίτιμο. Εκτός αυτού, αν το αντίτιμο ήταν μικρό, έτσι και αλλιώς δεν θα μας απασχολούσε να φύγει και ο Ολυμπιακός, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, μην μπαίνουμε στη διαδικασία να χαρακτηρίζουμε τα αντίτιμα μικρά ή μεγάλα. Συγκριτικά με το πόσο κοστίζει στον Έλληνα φορολογούμενο. Στον Έλληνα φορολογούμενο κοστίζει για πολλούς και διαφορούς λόγους που δεν είναι επί της πάνω να τους αναλύσουμε. Mm-hmm. Και αυτό αφορά και το γεγονός ότι δεν ανακοινήθηκε ποτέ και το γεγονός ότι ενδεχόμενα είναι επιβαρημένο περισσότερο από όσο πρέπει σε διάφορους άλλους τομείς, αλλά δεν έχει σημασία, δεν πρέπει να ξύνουμε τις πληγές. Το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έτσι κι αλλιώς διοικείται ορθά, γίνεται χρηστή διαχείριση. Έχουμε καταφέρει μέσα από την εξοικονόμηση πόρων του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας σε λίγες μέρες να ανακοινώσουμε υποτροφίες προς Έλληνες αθλητές μέσα από τα χρήματα που εξοικονομούνται τη διαχείριση του ΣΕΦ. Υπάρχει ένα ολοκληρωμένο στάδιο να ξαναγίνει πυλώνας μαζικού αθλητισμού. Ήδη τα γήπεδα στον περιβάλλοντα χώρο, ο οποίος ήρθε, επέστησε όταν τα υπέστη στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης. Ήδη τα γήπεδα είναι έτοιμα και σε συνεργασία με το Δήμο του Πειραιά θα κάνουμε κοιτίδες του εραστεχνικού αθλητισμού του Πειραιά, μιας περιοχής η οποία έχει ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα λόγω έλλειψης αθλητικών χώρων. Και ξανακάνουμε λοιπόν μια πηγή, μια κοιτίδα αθλητισμού στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ. Και για μας αυτό είναι μεγάλο στοίχημα και μεγάλο ζητούμενο και το καταφέρνουμε. Τώρα για το αν ο Ολυμπιακός θα μείνει ή όχι μέσα, αυτό είναι μια επιχειρηματική απόφαση. Εμείς θα θέλαμε τον Ολυμπιακό, γιατί θεωρούμε φυσική του έδρα το ΣΕΦ, όχι μόνο να μείνει, αλλά να επενδύσει και στο στάδιο αυτό. Θα ήταν προς όφελος και του αθλητισμού του Πειραιά και της Γενικής Γραμματείας, αλλά πιστεύουμε και του Ολυμπιακού.
θα το δούμε. Δεν χρειάζεται να προτρέχουμε, ούτε να πιέζουμε καταστάσεις. Νομίζω ότι όλοι θα λειτουργήσουμε με ορθολογικό τρόπο και θα πάρθουν οι καλύτερες δυνατές αποφάσεις. Το μόνο σίγουρο και το μόνο άγχος το δικό μας είναι να δημιουργούμε αθλητικές εγκαταστάσεις για τον κόσμο, για τον λαό, για να μπορούν τα παιδιά μας σε καλές συνθήκες να πηγαίνουν να αθλούνται. Η μπασκετική ΑΕΚ που κατέκτησε και το Basketball Champions League και βέβαια όραμα του κύριου Μάκη Αγγελόπουλου είναι ένα ιδιόκτητο κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Υπάρχει έτσι μια εξέλιξη ως προς αυτό, γιατί πολλά είχαν γραφτεί και ακουστεί. Έχει κάνει μια εξαιρετική πρόταση η ΑΕΚ, αλλά αυτή η τάση στο γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό που έχουμε για το Ολυμπιακό Στάδιο. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα, για να σας λέω, δεν θέλω να προτρέχω και δεν μου αρέσει να μιλάω για πράγματα τα οποία δεν είναι σίγουρα, δεν είναι 100% κλεισμένα, ή τέλος πάντων μπορούμε να έχουμε ανατροπές στην πορεία. Μου αρέσει να μιλάω όταν ανακοινώσω κάτι, πράγμα που σημαίνει ότι έχω να πω κάτι το οποίο είναι δεμένο και σχεδόν υπογεγραμμένο. Άρα λοιπόν έχουμε μπροστά μας μια πορεία για το Ολυμπιακό Στάδιο. Νομίζω ότι υπάρχει ένα οργανωμένο πλάνο ώστε να παράγει έσοδο, να παράγει αθλητισμό και να ξαναγίνει μια τεράστια κοιτίδα αθλητικής και κοινωνικής ζωής της πόλης. Θα επιμείνω, γιατί γραφόταν για το γήπεδο του τένις, να πάει η μπασκετική ΑΕΚ, να γίνουν κάποιες μετατροπές εκεί. Μιλάμε για αυτό ή μιλάμε για κάτι άλλο όσον αφορά το... Υπάρχει μια πρόταση για το ποδηλατοδρόμιο, η οποία μπορεί να προχωρήσει μόνο εφόσον διακτείνει το ποδηλατοδρόμιο. Έτσι κι αλλιώς το ποδηλατοδρόμιο του Ολυμπιακού Σταδίου είναι ιδιαίτερα κοστοβόρο και δεν μπορεί να βγει οικονομικά. Πρέπει να εξετάσουμε άλλες λύσεις. Υπάρχει μια πραγματικότητα που είναι η εξαιρετική πίστα που έχει. Εξετάζουμε το ενδεχόμενο μεταφοράς σε άλλο σημείο, να φτιάξουμε μια εγκατάσταση η οποία να είναι λιτή, να μην είναι κοστοβόρα, για να μπορεί η Ομοσπονδία της Ποδηλασίας, που κάνει δίνει μια πολύ μεγάλη μάχη να ξανασταθεί στα πόδια της και με την αρρωγή μας, να έχει το σπίτι της εκεί πέρα, ένα σπίτι όμως που να είναι βιώσιμο και να μπορεί να συντηρείται από την ίδια. Θα κάνω και μια τελευταία ερώτηση για το πρόγραμμα κολύμβησης, γιατί προσωπικά θεωρώ ότι είναι εξαιρετικό. 44.000 παιδιά της τρίτης δημοτικού κολυμπούν έτσι σε αυτά τα 2 χρόνια που υπάρχει. Ποιες είναι οι σκέψεις για το μέλλον? Θα πάει και στην τετάρτη δημοτικού? Ένα μεγάλο στοίχημα για τούτη εδώ την κυβέρνηση ήταν το να αλλάξουμε τη φιλοσοφία που έχουμε για τον μαζικό αθλητισμό, να φέρουμε τα παιδιά μας σε επαφή με τον αθλητισμό και το κυριότερο, και αυτό το αφορά το κολύμπι, δεν αποδεχόμασταν σε μια χώρα με αυτό το παράλληλο και παράκτιο μέτωπο να έχουμε πνιγμούς Ελληνόπουλων λόγω μη γνώσης κολύμπης. Καταφέραμε λοιπόν και ένα στον πλειοψηφία πλειοψηφία των παιδιών της τρίτης δημοτικού να παρακολουθεί μαθήματα κολύμβησης δωρεάν μέσα από προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με την αρρωγή της τοπικής αυτοδιοίκησης, των περιφερειών και των δήμων ως προς τη μεταφορά τους, και με μεγάλη προσπάθεια από την ελληνική διδασκαλική οικογένεια. Δεν είναι εύκολες αυτές οι αλλαγές, γιατί το έχουμε εντάξει στο ορολόγιο πρόγραμμα. Δεν είναι ένα μάθημα εκτός, είναι μάθημα, εντάσσεται δηλαδή μέσα στην διδασκαλική διαδικασία, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι γιατί το πρόγραμμα κάθε χρόνο πάει και καλύτερα. Με τα προβλήματα που υπάρχουν. Ξεκίνησε πιλωτικά και έχουμε καταφέρει να έχουμε αυτά τα νούμερα πλέον. Νομίζω ότι η φετινή χρονιά ήταν καλύτερη και το ξαναλέω, ήταν η καλύτερη μέχρι την επόμενη. Δημιουργούμε νέους θεσμούς. Θέλουμε να αλλάξουμε την φιλοσοφία των προγραμμάτων αθλητισμού για όλους. Να ξεφύγουμε από αυτά. Να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Να φτιάξουμε σταθμούς άθλησης σε κάθε Δήμο. Θα μπορεί ο Δημότης, ο πολίτης μας, να πάει, να αθληθεί, να κάνει αερόβια γυμναστική, να τρέξει με υπό την καθοδήγηση προπονητών μέσα από τα προγράμματα και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του ΟΑΕ, της Κοινοφιλούς Εργασίας. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με όλα τα υπουργεία. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους ώστε να εντάξουμε την άθληση στην καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη. Αλλά όχι απλά άθληση κατά από καλές συνθήκες, αξιοπρεπείς συνθήκες και συνθήκες ασφάλειας. Ήταν ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιώργος Βασιλιάδης. Κύριε Βασιλιάδη, σας ευχαριστούμε που μιλήσατε στο ΑΠΕΜΠΕ.